Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το θέμα της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου στο Υπερταμείο. Σύμφωνα με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γιάννη Θεοφύλακτο, κανένα ακίνητο της Πυρφυκίσσοντας Κοζάνης δεν θα αξιοποιηθεί από το Υπερταμείο. Επλέον ο βουλευτής σε δηλώσεις του υπενθύμησε την υπόθεση της παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η οποία διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Τυπική χαρακτηρίζει τη μεταβίβαση δημόσιων ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Υπερταμείο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Θεοφύλακτος, ο οποίος υπογραμμίζει πως κανένα από τα 8 ακίνητα δεν θα πουληθούν προς αξιοποίηση. Γκέρτσιο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Δικαστικό Μέγαρο είναι 3 από τα 8 ακίνητα της Κοζάνης που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 10 και πλέον χιλιάδων ακινήτων σε όλη τη χώρα που πηγαίνουν στο Υπερταμείο. Δεν θα φύγει κανένα ακίνητο. Η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της και ανέκτησε την κυριαρχία της. Για να κλείσει και η τέταρτη αξιολόγηση και να βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, μία υποχρέωση της χώρας ήδη από το 2015 ήταν να μεταβιβαστούν στο Υπερταμείο τα πολλά ακίνητα του δημοσίου, του στενού δημοσίου, όχι ΟΤΑ, όχι ασφαλιστικά ταμεία, όχι νουπουδουδού και φυσικά όχι αυτά που είναι εκτός συναλλαγής, Αιγιαλία, αρχαιολογική χώρη κτλ. Πρόκειται για μία μεταβίβαση, τυπική θα τη χαρακτήριζα, γίνεται για λόγους αξιοποίησης, δεν κινδυνεύουν τα ακίνητα και όσο η Ελλάδα θα ανακτά και ανακτά την οικονομική της κυριαρχία, την έχει ανακτήσει ήδη και βήμα-βήμα ολοένα και περισσότερο, δεν θα κινδυνεύσει να πουληθεί κανένα από αυτά τα ακίνητα. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοφύλακτο, η διαδικασία αξιοποίησης γίνεται με την υποπτία του Υπουργείου Οικονομικών και εφόσον κάτι προχωρήσει, θα προηγηθεί διαβούλευση. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση κανένα από τα 8 ακίνητα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να αξιοποιηθούν και υπενθύμησε το σκανδαλώδες, όπως είπε, ξεπούλημα 28 φυλέτων του Δημοσίου την περίοδο Σαμαρά-Βενιζέλου. Δεν συζητάμε για τα ακίνητα της περιοχής μας, ότι μπορεί δηλαδή να πουληθεί κάτι από αυτά, Δικαστικό Μέγαρο, Νομαρχία ή Γκέρτζιο. Αλλά οι όροι για τα ακίνητα της υπόλοιπης Ελλάδας που κάποια από αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν είναι ότι αν κάποιο από αυτά αξιοποιηθεί, το 50% του τιμήματος πηγαίνει για την ανάπτυξη της χώρας και το 50% στο χρέος. Θα ήθελα όμως να αντιδιαστήλω αυτή τη διαδικασία με την σκανδαλώδη, το σκανδαλώδες ξεπούλημα το 2011 και το 2013, 28 φυλέτων του Δημοσίου από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου σε ιδιώτες κοψοχρονιά και μάλιστα μέσω ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα κάποιοι που τα αγόρασαν ήταν οι ίδιοι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και μετά τα επαναμίσωσαν στο Δημόσιο. Τα απόνερα της χρεοκοπίας της χώρας διαχειριζόμαστε, της χρεοκοπίας που την ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και ας ρίξουν λίγο τους τόνους οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων αυτών, γιατί τα δικά τους απόνερα διαχειριζόμαστε. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτοί αντίθετα και τη βάλαν μέσα στα μνημόνια και είχαν το θράσος εντός των μνημονίων να συνάπτουν σκανδαλώδεις συμβάσεις όπως τα ακίνητα της ΓΑΔΑ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τα πούλησαν κοψοχρονιά και τα νίκιασαν μετά με υψηλότατα ενίκια. Το δημοψήφισμα για την ονομασία των Σκοπίων και την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών διεξήχθη σήμερα στη γειτονική χώρα με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί. Την ίδια στιγμή παραμένουν οι αντιδράσεις για το περιεχόμενο της Συμφωνίας και στην ελληνική πλευρά. Στα Σκόπια είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σήμερα όπου διεξήχεται το δημοψήφισμα για την αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών για την ονομασία της γειτονικής χώρας. Περισσότεροι από 1.800.000 Σκοπιανοί καλούνται στις κάλπες για να αποφασίσουν αν θα επικυρώσουν το όνομα. Οι κάλπες άνοιξαν σε αυτό το πρωί και έκλεισαν σε αυτό το απόγευμα. Την ίδια στιγμή παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για το περιεχόμενο της Συμφωνίας. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητος για μία ακόμα φορά επανέλαβε την θέση του αλλά και της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το περιεχόμενο της Συμφωνίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επομένως, και όλα τα έθνη πρέπει να τους αγαπούμε και τους γείτονά μας προπατώς τους ερθόντους Σκοπιανούς, οι οποίοι σήμερα ψηφίζονται αν θα λέγονται Μακεδονία ή κάποιο άλλο.
Αυτοί θέλουν να το λέγανε πάντοτε. Αν και δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες, Σλάβοι, τον 7ο, τον 6ο, τον 7ο αιώνα, μετά Χριστό ήταν πάνω από τα όρια που δεν ήξεραν τίποτα και πολιτήθηκαν εδώ, από τους Έλληνας Ιεραποστόλους, από τους Έλληνας Ιεραποστόλους Θεσσαλονικής, τον Κύριο και τον Μεθόδιο, τους οποίους έστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο κατηγορούμε, τους έστειλε στις δύσκολες στιγμές Ιεραποστόλους και εκεί κήρυξαν και τους δίδαξαν τον Χριστιανισμό, την Ορθοδοξία. Αν σήμερα υπάρχει Ρωσία, αν σήμερα υπάρχει Ρουμανία, αν σήμερα υπάρχει Βουλγαρία, αν σήμερα υπάρχει Σερβία, αν σήμερα υπάρχουν όλοι αυτοί, οφείλονται στην Ελλάδα, την πατρίδα μας την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, την οποία πήραμε από τους Ιεραποστόλους Έλληνας Θεσσαλονικής. Άρα και άλλοι αυτοί πήγαν, που έγινε και από εκεί, και είναι και άγιοι και κάνουν και θαύματα, και αυτοί προσέφερε το πάνω, αλλά σήμερα μας μισούν. Εμείς δεν πρέπει να τους μισούμε, δεν πρέπει να τους επικοινωνούμε σε τίποτε. Θα στείλουμε την αγάπη μας που μας επιτάσσει η Αγία μας Εκκλησία προς αυτούς και να ευχηθούμε σήμερα να βγάλουν καλά αποτελέσματα. Υπενθυμίστε ότι προκειμένου να επικυρώσουν τα σκόπια τη συμφωνία, θα πρέπει αφενός το δημοψήφισμα να αποφανθεί υπέρ του ονόματος και αφετέρου να έχει πάρει μέρος σε αυτό τουλάχιστον το 50% του εκλογικού σώματος. Ακόμα και με γενικά blackout απειλείται η χώρα σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα προς την Κομισιόν για παράταση στις ώρες λειτουργίας των σταθμών στους ΑΕΣ Αμιντέου και Καρδιάς. Επλέον ανησυχία επικρατεί και για τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης. Η απόφαση πάντως αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Ως καταστροφικό για το μέλλον της ΔΕΗ και εξαιρετικά επιζήμιο για την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζουν τα ενεργειακά συνδικάτα το ενδεχόμενο να μην δοθεί από την Κομισιόν παράταση στις ώρες λειτουργίας της μονάδας των σταθμών Καρδιάς και Αμιντέου. Τις ημέρες αυτές αναμένεται η απάντηση της Κομισιόν σχετικότητα της ελληνικής πλευράς. Εάν δεν πάρουμε την παράταση, μπαίνουμε σε περιπέτειες. Και τι εννοώ, τίθεται ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας. Μπαίνει σε κίνδυνο λοιπόν η ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Και υπάρχει κίνδυνος για blackout. Σαν ένα ντόμινο συμπαρασέρει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή οικονομία, καταναλωτές. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή ρεύματος, όπου θα επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος και θα μεταφερθούν στους καταναλωτές. Όσον αφορά για την οικονομία, θα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις για την τοπική κοινωνία, και που σημαίνει μειώσεις, σημαντικές μειώσεις θέσεων εργασίας, είτε είναι σε οκτάμινα, είτε είναι σε εργολάβους, είτε σε εταιρείες εργολαβικές όπου δραστηριοποιούνται γύρω από τον Λιγνίτη και ακόμα δορυφορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την ΔΕΗ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι κάτοικοι του Αμιντέου και Φιλώτα και παράλληλα και της Πτολεμαίδος όσον αφορά την τηλεθέρμανση. Δεν θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση. Μέχρι λοιπόν να τελειώσει και το εργοστάσιο της βιομάζας το 19 που θα δουλεύει στο Αμίντεο, που θα δουλεύει κυρίως για την τηλεθέρμανση, 50 ΜΒ, 30 για την τηλεθέρμανση και 20 για ηλεκτρική ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και στην τηλεθέρμανση. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΗ Ένωση. Επιπλέον έγινε ενημέρωση και για την παράταση ενός μήνα που δόθηκε για την αποστολή ολοκληρωμένων φακέλων από τους ιδιώτες που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για την αγορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, το πακέτο των προσπόλησης μονάδων είναι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Φλόρινα. Έχει πάρει ένα μήνα παράταση, διότι το ζήτησε ένα κοινοπρακτικό σχήμα του Κουπελούζου με μια κινέζικη εταιρεία. Θα καταθέτανε μέχρι 17 Οκτωβρίου τις προσφορές τους και τώρα πήγε μέχρι 17 Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί υπάρχει πρόβλημα, είναι ανεβασμένες οι τιμές των ρήπων, τα CO2 έχουν ανεβάσει λοιπόν, έχουν ανεβεί πάρα πολύ οι τιμές. Στις αρχές του 17 ήταν 5 ευρώ ο τόνος και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φτάσει 24 ευρώ ο τόνος, που σημαίνει ότι πληρώνει πάρα πολλά η ΔΕΗ και
Αυτοί που θέλουν να επενδύσουν πάνω σε αυτές τις δύο μονάδες, βλέποντας τις τιμές των ύπων, δεν μπορούν να επενδύσουν. Γιατί περιμένουν και την απόφαση των ΆΔΗ, τον μηχανισμό αποζημίωσης ισχύους. Είναι αυτό που περιμένω από την Κομισιόν να πάρουν το OK, όπου θα στηρίζονται οι μονάδες που θα είναι στο σύστημα. Βέβαια, προς αποφυγή όλων των παρεξηγήσεων, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να στηρίξουμε εμείς τις πωλήσεις των μονάδων. Ήμασταν και είμαστε αντίθετοι πάνω σε αυτό. Και όπως είπα, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Και για την παράταση ορών λειτουργίας και για τις πωλήσεις των μονάδων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Κοζάνη ο πρωτότυπος αγώνας δρόμους Vico Street Relays. Ειδικά φέτος ο αγώνας τηλεδρομίας πόλης είχε μεγάλη σημασία, καθώς από τα έσοδα του θα ενισχυθούν με αθλητικό εξοπλισμό τα σχολεία της περιοχής. Σε στίβο με τράπη για λίγες ώρες στο κέντρο της Κοζάνης. Και όλα αυτά για τις ανάγκες του έκτου αγώνα δρόμους και τελοδρομιών Vico Street Relays. Μετά από πολύ τρέξιμο βγαίνει το σημερινό αποτέλεσμα. Ο παλμός είναι πολύ δυνατός. Η Κοζάνη έδωσε το παρόν. Δείχνει ότι θέλει τον αγώνα. Και αν θέλουν και του χρόνου θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμαρχο, που είναι δίπλα μας και για αγώνες και ό,τι το χρειαζόμαστε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρω πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κυνηγήσει να γίνει το έργο του Ταρτάν. Και η Κοζάνη φέτος το καλοκαίρι θα έχει ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε τα εξής αγωνίσματα. Σιταλοδρομία 4x2,5 χιλιόμετρα, 2x5 χιλιόμετρα και τον ατομικό αγώνα των 10 χιλιόμετρων. Μία από τις 9 πόλεις που φιλοξενεί αυτή τη διοργάνωση, με πολλές συμμετοχές, με πολλούς πολίτες μας, συμπολίτες μας να τρέχουν και να απολαμβάνουν αυτή την μέρα και αυτή την εκδήλωση. Σκοπός του αγώνα ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά αθλητικού υλικού και τα σχολεία της Κοζάνης. Σημαντικός ο σκοπός είναι η ενίσχυση των σχολείων της πόλης. Η Κοζάνη αγαπά τον αθλητισμό. Οι άνθρωποι αγαπάνε τον αθλητισμό στην πόλη και νομίζω ότι και αυτή η εκδήλωση είναι μια ακόμα απόδειξη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους ασχοληθήκαν, όσοι τρέξανε, τους διοργανωτές αλλά και τους χορηγούς για αυτή την εκδήλωση. Και εύχομαι πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να φλεξίσουμε και άλλου είδους τέτοιες εκδηλώσεις. Η Κατάκης Auto Group συμμετέχει για τρίτη χρονιά στους αγώνες Street Relays στην Κοζάνη. Αυτή τη φορά τα έσοδα θα διατεθούν στα τοπικά σχολεία για αγορά αθλητικού εξοπλισμού. Είμαστε χαρούμενοι που κάθε χρόνο το event αυτό μαζεύει περισσότερο κόσμο και έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Ευχαριστούμε και το Δήμο, όπως και την Περιφέρεια που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία και να στηρίζουμε τέτοιου είδους ενέργειες τοπικού χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος αγώνας εντάσσεται στο 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σιταλοδρομιών. Μεγάλη είναι η προσέλευση πολιτών στη Μητρόπολη Καστοριάς με αιτήματα για οικονομική ενίσχυση. Σύμφωνα με την Μητρόπολη, οι αυξημένες ανάγκες καταδεικνύουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες. Στο καταφύγιο Ανθρωπιάς και Αγάπης και πιο συγκεκριμένα στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς προσφεύγουν δεκάδες άπορες οικογένειες της πόλης μας καθημερινά. Συσίτια, δέματα, μετρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ακόμη και ρούχα, είναι αυτά που παίρνουν οι πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς δίνει χειραβοηθεία στους ανθρώπους αυτούς που η καθημερινότητά τους είναι σκληρή και μουντή, καθώς καθημερινά μοιράζει μέσα από την αίθουσα τα βυθά 300 μερίδες φαγητό, ενώ παράλληλα για τα άτομα που αδυνατούν να μετακινηθούν, το φαγητό τους γενέμεται στον χώρο τους. Ζούμε δυστυχώς, είμαστε μέσα στην οικονομική κρίση, ενώ ελπίζουμε, προσευχόμαστε να υπάρχει μια
μείωση, αν όχι μείωση σταθερότητα. Δυστυχώς αυτό δεν επαληθεύεται. Οι άνθρωποι και οι πιστοί, αλλά γενικά ο κόσμος δυσκολεύεται και αυτό χτυπάει την πόρτα της Εκκλησίας και η Εκκλησία βέβαια πάντα με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Καθιστού κ. Σεραφείμ ανοίγει την αγκαλιά της για να μπορέσει έτσι να δώσει το απαραίτητο, τα απαραίτητα υλικά για να μπορέσουν έτσι να έχουν οι άνθρωποι μια ζεστή αγκαλιά, να έχουν κάτι να προσφέρουν στο σπίτι τους από θέμα φαγητού, αλλά και κυρίως όμως και ατροφαρμακευτική υπερίθαλψη που και εκεί ενώ παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι ναι, υπάρχουν δωρεάν, υπάρχουν για την πανική παρήθαψη, αλλά υπάρχουν και βλέπουμε πολλές δυσκολίες στους ανθρώπους να μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και αυτό και εισπέδουμε στην Μητρόπολη να καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες. Ο αριθμός των ανθρώπων που χτυπούν την πόρτα της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως μας δήλωσε ο πατέρας Ελευθέριος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, κάθε μήνα μοιράζονται πλέον σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας 2.000 δέματα. Έχουμε και στις οικογένειες το μήνα από αυτή τη στιγμή δίνονται 1.000 δέματα ανά 15ήμερο σε οικογένειες σε όλη τη Μητρόπολη Καστοριάς και το συσίτιο που ασκευάζει 300 μερίδες καθημερινά. Αυξήθηκε ο αριθμός των δεμάτων που έχετε, που δίνετε. Αυξήθηκε, γι' αυτό είπαμε ότι είναι 1.000, ήταν 950 και αυτή τη στιγμή είναι 1.000 δέματα ανά 15ήμερο, δηλαδή 2.000 δέματα γίνονται τον κάθε μήνα. Και το συσίτιο παραμένει στις 300 μερίδες. Τα δέματα όμως έχουν αυξηθεί και προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της Μητρόπολης, έστω και το ελάχιστο. Το γήπεδο Κοζάνης μετατράπει σήμερα σε κέντρο τοξοβολίας για τις ανάγκες αγώνα που διεξήχθη με δεκάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Ο καιρός πάντως δεν βοήθησε καθώς οι αγώνες έγιναν υπό συνεχή βροχόπτωση. Δεκάδες τοξοβόλοι από όλη την Ελλάδα δώσαν το παρόν σε αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κοζάνη, με το ραντεβού να δίνεται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Για λίγες ώρες το γήπεδο ποδοσφαίρου μετετράπη σε κέντρο τοξοβολίας. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και τη συνεχή βροχόπτωση, η ανταπόκριση των αθλητών στο κάλεσμα και συμμετοχή ήταν μεγάλη. Είμαστε εδώ, η τοξοβολία είναι παντός καιρού. Βέβαια, άμα συνεχίσει έτσι και επιδεινωθεί, θα σταματήσουμε, γιατί σκίζονται οι στόχοι μας, τα πρόσωπα. Από πόσα άτομα περίπου στους αγώνες, πόσοι παίρνουν μέρος, από ποιες περιοχές? 68 άτομα έχουν έρθει. Με 12 άτομα έχουμε κατέβει εμείς σαν σύλλογος. Έχουν έρθει από Βόλο, από Καρδίτσα, από Γιάννενα, από Θεσσαλονίκη, Έδεσα και Φλόρινα. Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Τοξόκλητη, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, η Τοπική Επιτροπή Τοξοβολίας Βορείου Ελλάδος, ο Δήμος Κοζάνης και ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρόν στον αγώνα έδωσαν αθλητές όλων των ηλικιών. Η συνεχής βροχόπτωση στέρισε την ευκαιρία από ορισμένους να απολαύσουν τον αγώνα, αν και ίσως το κοινό ήταν ελεύθερη. Στην Ισπανία θα βρεθεί σε τρεις ημέρες η ομάδα Typhoon Racing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα που κατασκεύασαν οι φοιτητές της για να πάρει μέρος σε παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό. Οι 22 φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες τα τελευταία 2 χρόνια για να ετοιμάσουν την μηχανή τους. Αυτή είναι η Χήμερα, η αγωνιστική μοτοσυκλέτα της ομάδας Typhoon Moto Racing και το αποτέλεσμα δουλειάς 2 ετών 22 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Με τη βοήθεια των καθηγητών του Ιδρύματος. Σε λίγες ημέρες η ομάδα θα μεταβεί στην Ισπανία για να πάρει μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό με το Student. Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται κάθε 2 χρόνια. Συμμετέχουν πανεπιστήμια και φοιτητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Το νόημα που έχει μια τέτοια συμμετοχή είναι ότι να μπορέσουν οι φοιτητές να κάνουν πράξη αυτά τα οποία μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή την θεωρία, όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάλυσης, μελέτης μιας κατασκευής, να μπορέσουν να την κάνουν πράξη. Αυτό είναι ο στόχος του διαγωνισμού. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, εισάγοντας ταυτόχρονα καινοτόμες τεχνολογίες στην αγωνιστική μηχανή, γιατί ο διαγωνισμός έχει και το αγωνιστικό κομμάτι, έχει και το κομμάτι το οποίο βαθμολογείται οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές πρωτοτυπίες που μπορεί να εισάγει κάποια ομάδα. Οι φοιτητές αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες στο χτίσιμο της μοτοσυκλέτας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ενασχόληση στο αντικείμενο έγινε αποκλειστικά στον εαυτό του χρόνο. Πιστεύω πως μπορούν οποιοδήποτε φοιτητές να κατασκευάσουν οτιδήποτε. Ναι, το 2018. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει. Εντάξει, πρέπει να ψάξεις να βρεις τους πόρους προφανώς και πρέπει να ψάξεις να βρεις τεχνογνωσία που σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Είναι ένα αρκετά δύσκολο επίτευγμα, ειδικά εντάξει, το να καταφέρεις να φτιάξεις ένα καλύτερο δεύτερο μοντέλο από το πρώτο.
Αλλά πιστεύω ότι γίνεται. Δύσκολο, πολλές εργατόρες, πολλά 24 ώρα δουλειάς. Αυτό που βλέπουμε δίπλα σου είναι αποτέλεσμα δουλειάς δύο ετών. Δύο ετών. Από τον Νοέμβριο του 2016 πρακτικά μέχρι και σήμερα. Εξήγησε μας τη διαδικασία. Ωραία, η διαδικασία πρακτικά. Εμείς παίρνουμε ένα βασικό μπούσουλα, αν μου επιτρέπετε να πω, από τον διαγωνισμό που είναι 150 σελίδες κανονισμοί που πρέπει να τηρήσουμε και γύρω από αυτό και εφόσον μάθουμε τι κινητήρα φοράμε, το οποίο μας το ανακοινώνει περίπου Νοέμβριο του 2016 ξεκινήσαμε, καλοκαίρι του 2017 μάθαμε ποιος είναι ο κινητήρας μας και μας το στείλανε. Οπότε εκείνη που ξεκινάει μέχρι τότε αφήνεις την προπόνηση, αφήνεις ό,τι έχεις κάνει στα λογισμικά σου, όποιο λογισμικό πακέτο σχεδίασης, είτε ανάλυσης, είτε βιβλιογραφίες που διάβαζες και λες ωραία πάμε για την τελική σχεδίαση. Και αφού ξέρεις ποιος είναι ο κινητήρας σου, ξεκινάς από μέσα προς τα έξω και σχεδιάζεις τα πάντα. Ό,τι βλέπετε δηλαδή πάνω στη μοτοσυκλέτα αυτή τη στιγμή είναι δικιά μας σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή. Τα μέλη της ομάδας Typhoon υποστηρίζουν πως η επικοινωνία αγκάλιασε την προσπάθειά τους. Μεταξύ των χορηγών τους, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που έδωσε για την ομάδα 10.000 ευρώ, ο Δήμος με 2.000 ευρώ και η ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα γενικά διανύει μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Αλλά ωστόσο η ομάδα μας, λόγω της στήριξης που έχουμε από την τοπική κοινωνία, από το Πανεπιστήμιο και από διάφορες μεγάλες εταιρείες της χώρας, κατάφερε να υλοποιήσει το project της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, καθώς έχουν εμπιστέψει στις δυνατότητες των Ελλήνων φοιτητών και μας δώσαν αυτή την ευκαιρία και επένδυσαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κιόλας νέους με τέτοιες ικανότητες και γενικά που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι τα ελληνικά φοιτητικά μυαλά θα πρέπει να μένουν στην Ελλάδα και επενδύουν ουσιαστικά σε αυτό, στην προσπάθειά μας και στο να αποκτήσουμε μια πιο πρακτική γνώση πάνω στον τομέα. Στον προηγούμενο διαγωνισμό και στην πρώτη συμμετοχή η ομάδα κέρδισε την ένατη θέση. Φέτος ο πύχης μπαίνει ακόμα πιο ψηλά. Πάμε τώρα στην Τολεμαίδα για να μας ενημερώσει ο Κώστας Μαυρίδης για μια εκδήλωση που θα γίνει εκεί για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Ετοιμάζεται μια μεγάλη συγκέντρωση, εκδήλωση για το Σκοπιανό, σαν Τολεμαίοι Μακεδόνες. Ναι, σωστά κύριε Μαυρίδη. Έχουμε εξαγγείλει μια εκδήλωση που θα γίνει στον Παντελίδη στις 10 του μηνός 7 η ώρα, στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Οι οποίοι και στην εκδήλωση αυτή θα είναι ομιλητές η κυρία Ριάντι Νούκα, η συντοπίτη μας, γνωστή δικηγόρος, και ο Σάββας Καλεντερίδης. Όπου θα αναλύσουν ο καθένας από τη μεριά του τα προβλήματα που επιφέρει αυτή η συμφωνία, που θα επιφέρει στη χώρα μας αυτή η συμφωνία. Σήμερα καλείται όλος ο κόσμος να πάρει. Εννοείται. Ανοιχτή θα είναι η εκδήλωση, το έχουμε ανακοινώσει στα μέσα. Στη σελίδα μας μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα να παρακολουθήσει και να δει λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή την εκδήλωση. Σήμερα δε ήρθαμε εδώ στο Καργιοχώρι να καλέσουμε και επίσημα τον δεσπότη μας να παρευρεθεί στην εκδήλωση και να μας δώσει και την ευχή του. Την οποία την πήραμε. Να σας δίνει την ευχή του. Ωραία, και εκτός ανθρώπου που θα παρευρεθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάμε δηλαδή με την ευχή του Θεού και την ευχή του δεσπότη. Θα κλείσουμε το δελτίο με εικόνα από τον καθιερωμένο αγιασμό που πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Τροβαδούρων Πτολεμαΐδας. Η εκδήλωση που ήταν αναμενόμενο εμπλουτίστηκε με μουσική καλή διάθεση από τους συμμετέχοντες. Σε με, βράδυ και σκαμπό, κάπου με.
αγάπησέ με, αγάπησέ με σήμερα. Μες στη ζωή σου σε διάλυσέ με, βράδιες κι από τα πόμε σήμερα. Τα ειδόνια και τα τάζω, ας μου παρόδα και πέθω, το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάθω. Το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάθω. Βάλουν τα ειδόνια και τα τάζω, άρθουν τα ρόδα και μέθω, το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάθω. Το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάθω. Μαγεμένια να τριχύλα με περιμένει κατά μη, θα ροποντιάζω αυτούς και φύλλα κι αυτογνωρίζες μες στη γη. Θα ροποντιάζω αυτούς και φύλλα κι αυτογνωρίζες μες στη γη. Βάλουν τα ειδόνια και τραντάζω, άρθουν τα ρόδα και μέθω, το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάζω. Το φεγγαράκι που με πιάζω και μου έρχεται να τρελάζω. Σήμερα έχουμε τον αγιασμό για τη νέα χρονιά του Συλλόγου Τροβαδούρων. Έχουμε κλείσει ήδη 9 χρόνια λειτουργίας στα πολιτιστικά γίνονται της Εορβέας και της ευρύτερης περιοχής. Μπαίνουμε στο 10ο χρόνο λειτουργίας. Ο Σύλλογος Τροβαδούρων, δείχνοντας το πρόσωπο του και τιμώντας τα πολιτιστικά γίγνωστα της περιοχής, συνεχίζει. Φέτος έχουμε προγραμματισμένες πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πιστεύω η χρονιά να είναι εντάξια της προηγούμενης, στις οποίες κινηθήκαμε σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Νομίζω θα είναι και καλύτερη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία προπαντός και εμείς συνεχίζουμε ως Σύλλογος Τροβαδούρων. Πού σας βρίσκει κανείς, μπορεί κανένας να έρθει να ενταχθεί, τι χρειάζεται, πρέπει να ξένα τραγουδάει? Είμαστε στην οδό 25 Μαρτίου στο Δημαρχείο Ερδέας, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 8 το απόγευμα. Μπορεί ο καθένας να έρθει να γίνει μέλος του Συλλόγου Τροβαδούρων. Δεν είναι απαραίτητα να τραγουδάει και πολύ καλά, γιατί μέσα σε λίγο διάστημα με τα μαθήματα μπορεί να βελτιωθεί κιόλας. Μπορεί να γίνει όμως και ένα απλό μέλος, γιατί έχουμε και αρκετά μέλη τα οποία ακολουθούν το σύλλογο σε όλες τις εκδηλώσεις. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος κύκλος ξεκινάει. Η EEC Delta 360. 12 τομείς, αμέτρητες επιλογές. Ενημερώσου για την ειδικότητα της επιλογής σου και
και επωφελήσου από προνομιακά δίδακτρα. Μάθε περισσότερα εδώ. Delta 360. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνι Επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνι Επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΔΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Από το 2011, ένας και μόνος στόχος. Η παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συστεγάσαμε την πολυετή εμπειρία μας στους χώρους του φροντιστηρίου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ενεργής επιστημονικής έρευνας, ενσωματώνοντας τελικά στην αιχμή καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές για την επιτυχία των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελάτε στις εγκαταστάσεις μας. Τσόντζα 2, πρώτος όροφος στο κέντρο της Κοζάνης, να γνωριστούμε από κοντά. Φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευσης ΕΧΜΗ. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Επίσης, κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλώς σας βράδυ.